Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, 4 γλύπτες, γόνοι Ελλήνων μεταναστών, πασχίζουν να χαράξουν την προσωπική τους καλλιτεχνική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αφετηρία μοιάζει σε γενικές γραμμές κοινή για όλους. Παρότι ανδρώθηκαν μέσα στη Μεγάλη Ύφεση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταπολεμικά αφήνουν στην άκρη οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με σκοπό να αφοσιωθούν αποκλειστικά στην τέχνη τους. Ο Μιχάλης Λεκάκης συμμετέχει ενεργά στην Αμερικάνικη πρωτοπορία. Τα βιομορφικά ξύλινα γλυπτά τους, τα οποία χαρίζει πάντοτε ελληνικά ονόματα, αναπτύσσονται ρυθμικά στο χώρο, προσομοιάζοντας τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Με αφορμή τους αρχαίους μύθους, ο Δημήτρης Χατζής πειραματίζεται με τον χώρο, την έκφραση και την ισορροπία των όγκων, προσδίδοντας στα κλασικά θέματα νέο περιεχόμενο. Ο Πίτερ Βούλκος απαλλάσσει τα κεραμικά του από οποιοδήποτε συσχετισμό με τις παραδοσιακές φόρμες, ενώ παράλληλα αφήνει εμφανή τα σημάδια από τα δάχτυλά του στον πυλό. Ο Κώστα Άλεξ πρωτοτυπεί με μια σειρά από ιδιότυπες πρωτομές, πάντοτε δηλωτικές κάποιου συναισθήματος. Αν και η πορεία που ακολουθεί καθένας τους είναι διαφορετική, όλοι τους γνώρισαν την καταξίωση εξαιτίας της καθοριστικής συμβολής τους στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού πεδίου της εποχής τους. Είχε βέβαια προηγηθεί ελάχιστα ο Πολύγνωτος Βαγής. Μιλώντας για την ελληνική τέχνη, αυτό που θα είχε κανείς να διαπιστώσει είναι πως παρουσιάζει συνέχεια εκπλήξεις. Κυρίως γιατί πρόσωπα που είναι σημαντικά αντικειμενικά δεν έχουν τύχει μιας ευρύτερης μελέτης ή προβολής και επίσης γιατί κάθε τόσο ένα έργο, μια προσωπικότητα έρχεται να αναταράξει τα νερά και να μας υποχρεώσει να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Μια τέτοια περίπτωση είναι σαφέστατα ο Πολύγνωτος Βαγής. Στον κήπο του Μουσείου της Ελληνικής Διασποράς συναντάμε ένα εντυπωσιακό έργο, ένα νεαρό με ένα κροντήρι στο χέρι, όπου με το αριστερό του κρατάει, πνίγει ένα φίδι. Το έργο υπογράφει ο Πολύγνωτος Βαγής. Φαντάζομαι είναι σε όλους γνωστό ότι ο αρχαίος γλύπτης, ο Πολύγνωτος, καταγόταν από τη Θάσο, αλλά πολιτογραφήθηκε Αθηναίος πολίτης. Όμοια, ο νεότερος Πολύγνωτος Βαγής, γεννημένος το 1894, στην Θάσο, με συγκίνηση, με υπερηφάνεια, φέρει το όνομα του αρχαίου προγόνου του και μάλιστα δικαιώνει το όνομα αυτό, όντας καθιστάμενος ένας από τους πιο σημαντικούς γλύπτες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το έργο, το οποίο είναι υπογεγραμμένο στην πίσω πλευρά με το όνομα Πολύγνωτος Βαγής, την ημερομηνία 1925, ήταν δηλαδή σε ηλικία 31 ετών όταν το έφτιαξε και με τα χαρακτηριστικά SC, sculpted, δηλαδή έπλασε ως γλύπτης, παρουσιάζει ένα θέμα πάρα πολύ γνωστό από την αναγέννηση, είναι ο νεαρός Βάκχος. Το ξέρουμε από τα νεανικά έργα του Μικελάντζελο, το ξέρουμε από τα νεανικά έργα του Καραβάτζο, ο οποίος σε κατάσταση εφορίας, ελαφράς μέθης, τίνει το ποτήρι στο κοινό του. Αλλά εδώ το έργο αυτό, κατά τα άλλα κλασικά πλασμένο, θα έλεγα ακολουθώντας τον Μικελάντζελο, προσέξτε, το μεγάλο κεφάλι, έτσι είχε φτιάξει και τον Δαβίδ στη Φλωρεντία, το σύμβολο της Φλωρεντινής Δημοκρατίας. Προσέχτε τη μικρή προτεταμένη κοιλιά. Μια προσπάθεια δηλαδή να μην κάνουμε νατουραλισμό, να μην κάνουμε εξειδανίκευση, αλλά έναν νατουραλισμό πάρα πολύ εύγλωτο. Όμως, το άλλο στοιχείο, δηλαδή η παρουσία του φιδιού, αλλά και του μήλου εδώ, μας πείθει πως πρόκειται για κάτι άλλο. Πρόκειται για αυτόν την νεοπλατωνική σύνδεση του Βάκχου Διονύσου με τον Ιησού. Εδώ έχουμε έναν
όχι απλά διασκεδαστή ή τον θεό του κρασιού, αλλά έχουμε έναν σωτήρα ο οποίος πνίγει το πνεύμα του κακού, την αμαρτία, το φίδι δηλαδή, και βέβαια υπερβαίνει το προπατορικό αμάρτημα, εξού και η παρουσία του μήλου στα πόδια του αγάλματος. Κατά την άποψή μου, από έναν καλλιτέχνη που είναι πολύ επηρεασμένος από την πριμιτιβιστική τέχνη και από την αρχαϊκή γλυπτική, αυτό το έργο, που νομίζω ότι αποτελεί εξαίρεση στην γενικότερη του δημιουργία, αποδεικνύει πόσο κοντά είναι στην μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση, την οποία την μεταλαμπαδεύει στην Αμερική. Θα έλεγα ότι το σώμα είναι πλασμένο, δουλεμένο, όχι όπως η γλυπτική του Πολύγνωτου, αλλά όπως η γλυπτική του Πραξιτέλη. Δηλαδή με αυτήν την μαλακή προσέγγιση της σάρκας και με το εφηβικό παιδικό σώμα. Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν το έργο αυτό εξαιρετικά ενδιαφέρον και οπωσδήποτε μοναδικό. Το ότι δηλαδή αναφέρεται σε μια ιδέα την οποία αναπτύσσει πολύ έτσι, διεξοδικά ακόμα και ο Νίτσε, Ιησούς και Βάκχος. Έχουμε Έλληνες ζωγράφους όπως είναι ο Σπυρίδων Βικάτος που ζωγραφίζουν το ίδιο θέμα στο πνεύμα και στο πλαίσιο του συμβολισμού τέλος του 19ου αιώνα. Στο φίδι υπάρχει ένας μικρός αγωγός από τον οποίο έβγαινε νερό και στο επάνω μέρος αυτού του κροντηριού, του μικρού κρατήρα, επίσης έτρεχε νερό, έτσι ώστε να συνδυάζεται ας πούμε η λειτουργικότητα αυτής της χρήσης και συγχρόνως η αισθητική του επάρκεια. Τα έργα τέχνης ζουν, ξεπερνάνε την εποχή τους και παράλληλα μας δίνουν τις πιο ατόφιες αλλά και συγχρόνως τις πιο συγκινητικές πληροφορίες για τις εποχές που έχουν πια παρέλθει. Αυτό είναι και ο σκοπός της τέχνης, να καθιστά το λεπτό αιωνιότητα. Πρώτος σταθμός του οδηπορικού για τον Πολύγνωτο Βαγή είναι η Καβάλα. Η Καπναποθήκη θα αποτελέσει πολιτιστικό κέντρο του Δήμου. Η αίθουσα Βαγή ήδη ετοιμάζεται. Βρισκόμαστε στην Δημοτική Καπναποθήκη της Καβάλας. Είναι μια καπναποθήκη η οποία έχει χτιστεί το 1910 από έναν Οθωμανό καπνέμπορα, τον Γκιαζίμ Εμίν. Εδώ που βρισκόμαστε είναι το Μουσείο Βαγή, είναι τα εκθέματα της δωρεάς που είχε κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών στην πόλη της Καβάλας. Όταν νέος στην Πινακοθήκη πρωτοείδα γλυπτά του, τα κατέταξα με τις τότε γνώσεις μου σε ένα είδος ναΐφ γλυπτικής, γιατί κυριαρχούσε όλη αυτή η παιδικότητα, η απλότητα της φόρμας, τα θέματα ας πούμε τα προαιώνια, τη μητρότητα, η σελήνη, μεγάλα κεφάλια που παρέπεμπαν σε μυθικά πρόσωπα, σε τιτάνες κτλ. Όμως τώρα ξέρω ότι δεν είναι ναιβετέ αυτό το πράγμα, αλλά είναι περισσότερο το βασικότερο στοιχείο του μοντερνισμού του 20ου αιώνα. Το βασικό στοιχείο του Βαγή, το οποίο νομίζω αναγνωρίστηκε έγκαιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω ακριβώς της ανάγκης αυτού του νέου κόσμου να συνδεθεί με τις απαρχές και να απολακτήσει οποιαδήποτε ακαδημαϊκή παράδοση, την οποία δεν είχε εξάλλου. Είναι μια καινούργια κοινωνία που λίγο πολύ υιοθετεί τον μοντερνισμό σε εθνική τέχνη. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο και νομίζω ότι αυτό πρέπει κανείς να υπογραμμίσει μιλώντας για τον Πολύγνωτο Βαγή. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά από τα προπλάσματα, αυτά από μεγάλα έργα τα οποία βρίσκονται σε πολλά μουσεία του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας που υπάρχουν τα έργα αυτού του σπουδαίου γλύπτη, διότι πρόκειται περί ενός σπουδαίου γλύπτου,
ο οποίος τα έργα του βρίσκονται σε πολλά μουσεία του κόσμου. Έτσι λοιπόν και ο επισκέπτης στην πόλη, αλλά και η τοπική κοινωνία και ιδίως οι μαθητές, διότι πρέπει να βλέπουμε στην εκπαίδευση, θα έχουν την ευκαιρία να μπορούν να θαυμάσουν το έργο του. Το 1911, έναν χρόνο πριν από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, ο 17χρονος πολύγνωτος Βαγής εγκαταλείπει την τουρκοκρατούμενη Θάσο με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Η μετάβαση από το περιορισμένο από κάθε άποψη νησιωτικό περιβάλλον στην πολυπληθή Μητρόπολη κάθε άλλο παρά εύκολη αποδείχτηκε για τον νεαρό Βαγή. Αποφασίζει να ασχοληθεί συστηματικά με τη γλυπτική μόλις το 1917, έχοντας ως μοναδικό εφόδιο όσα είχε διδαχθεί δίπλα στον ξυλουργό και ξυλογλύπτη πατέρα του. Αρχικά θα φοιτήσει το τμήμα γλυπτικής της Cooper Union για 6 μήνες, αφού με την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατατάσσεται θελοντής στο πολεμικό ναυτικό. Με τη λήξη του πολέμου αποκτά την αμερικανική υπηκότητα και για 3 χρόνια φυτά στο Boards Institute της Νέας Υόρκης. Τα πρώτα του γλυπτά, σε ακαδημαϊκό και ρεαλιστικό ύφος, δεν περνούν απαρατήρητα από το ανταγωνιστικό καλλιτεχνικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης. Το 1922, στην έκθεση της National Academy of Design, αποσπά την πρώτη του διάκριση για το γλυπτό «Το πορτρέτο του παππού μου». Το ίδιο διάστημα, η γλύπτρια και διεθνούς φήμης Gertrude Vanderbilt Whitney αποφασίζει να έμπραχτα να στηρίξει το έργο του πολύγνωτου Βαγή και να χρηματοδοτήσει το εργαστήριό του που λειτουργήσε στην οδό McDougall Street στο Greenwich Village. Η εμπιστοσύνη της στις ικανότητες του Βαγή παρέμεινε ακλόνητη στα χρόνια που ακολούθησαν. Ο ίδιος υπήρξε υπότροφος του Whitney Museum of American Art, ενός από τους σημαντικότερους φορείς σύγχρονης τέχνης έως και σήμερα. Τα πρώτα του γλυπτά σε ρεαλιστικό και ακαδημαϊκό ύφος αφορούν τη μυθολογία, την ιστορία, τις ανθρώπινες ή τις βιβλικές μορφές. Στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, η αποδοχή στο έργο του πολύγνωτου Βαγή αυξάνεται συνεχώς, όπως και η στήριξη που λαμβάνει από τους καλλιτεχνικούς φορείς της χώρας. Ο ίδιος απέχει συνειδητά από τους μηχανισμούς ανάδειξης και από τα δίκτυα προώθησης του κόσμου της τέχνης, όπως αναφέρεται και στην προσωπική του αλληλογραφία με τη Whitney. «Το ξέρω πως πρέπει να είμαι διπλωμάτης ή να έχω χρήματα για να αυτοδιαφημίζομαι ή να ανήκω σε κάποιο κύκλωμα για να προχωρήσω. Την χάνει όμως να είμαι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας. Να είμαι ιδεαλιστής». Αργότερα εγκαθίσταται στο Bethpage του Long Island, όπου η στενή του επαφή με τη φύση αλλάζει ριζικά το ύφος των έργων του. Απλοποιεί τις φόρμες, πετά κάθε τι περιττό και διακοσμητικό και κάποιες φορές προχωρά και σε απευθείας λάξευση. Συχνά χρησιμοποιεί φυσικά ή τεχνητά πετρώματα τα οποία μαζεύει από τους περιπάτους του. Ζμιλεύει μορφές καθοδηγούμενος από την φόρμα τους και αναδύει οργανικά το υλικό. Μιλάμε για μια γλυπτική αυθόρμητη και εκφραστική, η οποία δεν στερείται καθόλου από πνευματικότητα. Με είχε εντυπωσιάσει αυτό το cutting direct ή το direct carving, δηλαδή η απευθείας λάξευση πάνω στον ψαμόλιθο ή στην πέτρα, ή τον μπορόλιθο, έτσι ώστε η ιδέα να περνάει στο υλικό με έναν τρόπο αδιαμεσολάβητο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα που βλέπω αυτές εδώ τις πέτρες του πολύγνωτου Βαγή, πώς, κοιτάξτε, αξιοποιεί μια τυχαία πέτρα ακριβώς για να είναι η ιδανική βάση για τα λιασμένα γλυπτά, για αυτά τα πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζει πάντοτε σε μια συμβολική διάσταση, είναι δηλαδή η μέρα, η νύχτα, το φεγγάρι, η μητέρα ή η μητρότητα, στρόγγυλες φόρμες, πλήρης,
τέλειες. Είναι αναμφίβολο πως ο Πολύγνωτος Βαγής υπήρξε ένας από τους σκαπανείς της σύγχρονης αμερικάνικης τέχνης. Μετά από αυτόν ακολούθησαν τα πολύ μεγάλα ονόματα που έγιναν γνωστά όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον κόσμο ευρύτερα, αφού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η αμερικάνικη τέχνη κυριαρχεί. Ως τότε όμως υπήρξαν κάποιοι καλλιτέχνες καθοριστικοί, οι οποίοι δημιούργησαν μια φυσιογνωμία και κυρίως μια όσμωση ανάμεσα στο εντόπιο, το αμερικανικό καλλιτεχνικό στοιχείο και τα μεγάλα ονόματα της Ευρώπης που έρχονται στην Αμερική από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας τέτοιος, δηλαδή καλλιτέχνης καταλήτης, είναι ο Πολύγνωτος Βαγής. Παραμένει ένας μανιακός χειρόνακτας. Νομίζω ότι αυτά εδώ τα τρία έργα μπορούν να μας δείξουν όλο το φάσμα της εξέλιξής του. Ας πούμε, συναφές είναι, αλλά και διαφοροποιημένο. Αυτό το ροζ γλυπτό, ο κύκλοπας, ένα από τα αγαπημένα του θέματα, επανέρχεται στο θέμα του κύκλοπα, δηλαδή θέματα που έρχονται από εκείνη την πάρα πολύ πρώιμη, την αρχαϊκή περίοδο, όπου τα τέρατα, οι τερατόμορφες φιγούρες, συνυπάρχουν με τον άνθρωπο. Προσέξτε το αρχαϊκό μηδίωμα και προσέξτε αυτή την ένταση του βλέμματος που κοιτάει προς τα έξω. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, που είναι και η περίοδος της μεγάλης του ακμής, καταφέρνει να δώσει ένα έργο πολύ προσωπικό, το οποίο στηρίζεται στις μνήμες του από την Θάσο, στην ηθαγενή αμερικάνικη τέχνη, η οποία τον εντυπωσίασε, κυρίως για αυτόν τον πριμιτιβιστικό της χαρακτήρα, και μαζί με τους πρωτοπόρους, ας πούμε, αμερικανούς γλύπτες, μπορεί να θεωρείται, θα έλεγα, πιο κατηγορηματικά, από τους θεμελιωτές της σύγχρονης αμερικάνικης τέχνης. Είναι σαφέστατη η αρχαιοελληνική μνήμη. Στο μυαλό μου έρχεται ο Κλέοβης και ο Βίτων, δηλαδή οι κούροι που συναντάμε στο Μουσείο των Δελφών, οι κούροι που υπάρχουν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και βέβαια ο περίφημος κούρος του Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης, μόνο που ο Βαγής προσεγγίζει το θέμα με έναν εντελώς προσωπικό τρόπο. Βλέπει κανείς και όλον αυτόν τον νέο κλασικισμό μετά το 20. Το βλέπουμε στην ευρωπαϊκή τέχνη, ο κλασικισμός του Πικάσο, ο κλασικισμός του Προκόφιεφ με την κλασική συμφωνία. Μια επιστροφή, δηλαδή, μετά από όλη αυτή την επιθετική, ας πούμε, πρόκληση της avant-garde, μια επιστροφή σε φόρμες κατακτημένες. Ο Βαγής, όσο και αν τον ονομάζουν οι Αμερικανοί κριτικοί εξπρεσιονιστοί και όσο και αν ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι ο εξπρεσιονισμός είναι εκείνο το κίνημα που κυριαρχεί στην εποχή του, ξέρει ότι κατά βάθος υπηρετεί κλασικές αξίες. Και η αρχαιοελληνική μνήμη για τον ίδιο είναι θέμα επιβίωσης ή μάλλον είναι ένα θέμα διατήρησης της ταυτότητας. Ο Βαγής, ευρισκόμενος στην Αμερική, είναι σε ένα εντός ενός πολύ φιλικού περιβάλλοντος. Γιατί όλες αυτές οι κλασικές αρχαϊκές φιγούρες είναι, αν θέλετε, απολύτως αποδεκτές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Greece, λέει από πίσω, 1921-1922,
υπάρχει ο τροχός ενός άρματος. Είναι πραγματικά ένα πολύ περίεργο μνημείο για τους αναχρονισμούς που περιέχει, ενδυματολογικούς αναχρονισμούς, ιστορικούς αναχρονισμούς. Δύο φιγούρες, η μία πολύ πιο δυνατή, όρθια, η οποία κρατάει ένα σπαθί, και οι δύο φιγούρες είναι περίεργα ντυμένες, αρχαϊκά, με αρχαϊκές ενδυμασίες, που όμως μοιάζουν με φουστανέλα. Επίσης φέρουν παλάσκες, δηλαδή αυτές τις θήκες που μπαίνει μέσα η μπαρούτη. Άρα λοιπόν και επίσης κράνη. Ο δε πεσμένος πολεμιστής έχει και ένα σταυρό στο κράνος του. Περίεργα πράγματα. Αυτή η αρχαϊκή φιγούρα κρατάει ένα όπλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα λοιπόν είναι ένας πολεμιστής, 21-22 στη Μικρασία, που αγωνίζεται για την πατρίδα και τη θρησκεία. Ο Βαγής έρχεται στην Αμερική, ενσωματώνεται στις πιο ανήσυχες και αβανγκαρντίστικες ομάδες, συνεκθέτει με τα πιο μεγάλα ονόματα και Αμερικανών αλλά και Ευρωπαίων γλυπτών ή ζωγράφων. Η παρουσία του πολύγνωτου Βαγή εκείνη την εποχή είναι καθοριστική και για τους Έλληνες της Διασποράς που αισθάνονται ένα σημείο αναφοράς. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο όνομα και είναι φυσικό να εμπνέει, να καθοδηγεί τους νεότερους, αλλά και παράλληλα στη γενικότερη αμερικάνικη, ας πούμε, καλλιτεχνική ελίτ, η οποία έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να λειτουργεί σαν ένα melting pot, δηλαδή ετερόκλητες εικόνες, ιδέες, πρόσωπα, διαφορετικές φυλετικές ή εθνικές παραδόσεις να γίνονται ένα και να δημιουργούν αυτό που λέμε, ας πούμε, σύγχρονη αμερικάνικη τέχνη. Περίοδο 1939-1941 συμμετέχει στο Federal Art Project της Work Progress Administration, όπου παράγει για το Αμερικανικό Έθνος μια σειρά από ανάγλυφα, πρωτομές, ολόσωμες φιγούρες, συνθέσεις και συμπλέγματα σε αδρό και λιτό ύφος. Την περίοδο 1947-1950 του ανατίθεται κατασκευή μνημείου για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το έργο αυτό βρίσκεται τοποθετημένο στο Community Park του Bethpage στο Long Island έως και σήμερα. Αυτή εδώ η μακέτα με τον αμερικάνικο αετό και στη βάση φαντάρους και φανταρίνες, η ίδια αρχαϊκότητα, η ίδια συμπαγής γλυπτική με ελάχιστα κενά. Ύστερα από δωρεά του ίδιου του καλλιτέχνη στη μνήμη της σύζυγου του Σίλβια Μπέντερ Βαγής, στην μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης περιήλθε το έργο Snake, το φίδι, του 1942, και ύστερα από δωρεά του ζεύγους John και Dominique de Menil περιήλθε το έργο Revelation, η Αποκάλυψη, του 1951. Συνεργάζεται με μεγάλα μουσεία και με μεγάλες γκαλερίες. Κατέχουν έργα του και τα εκθέτουν και συχνά σε μόνιμη βάση. Τα μεγαλύτερα αμερικάνικα μουσεία, κυρίως της Νέας Υόρκης, αλλά όχι μόνο. Thank you.
Η γνωριμία του πολύγνου του Βαγή με τον τότε πρόξενο στη Νέα Υόρκη Γιώργο Χριστογιάννη είναι μια ευτυχής συγκυρία. Είναι σίγουρα μια άγνωστη ιστορία. Είχε προηγηθεί ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα που είχα στο Μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου είχε ένα έργο του, ο Κύκλος νομίζω του έλεγε, ήταν πολύ εντυπωσιακό μέσα στο Μουσείο Νέας Υόρκης, κατάλαβες. Και κοίταξα πολύγνωτος Βαγής, δεν έμεινε από το πολύγνωτος δεν έμεινε καμία αμφιβολία ότι ήταν Έλληνας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, επισκέφθηκα το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Στην ευρύχωρη είσοδό του προσέλκυσε αμέσως την προσοχή μου ένα γλυπτό, ένα φίδι κατά πράτινο. Πλαισιωνόταν από φυτά, σε γλάστρες έδειχνε ζωντανό και προκαλούσε δέος. Το περιεργάστηκα με θαυμασμό, κουλουριασμένο, με το κεφάλι και τα μάτια σε στάση ετοιμότητας. Αληθινό έργο τέχνης, σκαλισμένο σε πράσινη πέτρα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το έργο του μεγάλου Ελληνοαμερικανού γλύπτη. Σε λίγο είχα τη χαρά να τον συναντήσω προσωπικά σε συγκέντρωση ελληνικού συλλόγου στη Νέα Υόρκη. Και ύστερα με επισκέφθηκε στο γραφείο μου στο Γενικό Προξενείο. Δεν αργήσαμε να γίνουμε φίλοι και η φιλία αυτή ήταν θείο δώρο για μένα, γιατί μου χάρισε πολλές και δυνατές συγκινήσεις. Ένα γλυπτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι στον τύπο της δεωμένης ή θρηνοδού μορφής, δηλαδή μια γυναίκα η οποία σκύβει μπροστά με τα μαλλιά της να τρέχουν σαν ένας ποταμός κάτω. Εδώ ο γλύπτης το ονομάζει ηλιόλουτρο και προφανώς αναφέρεται τόσο στην ελληνική αρχαϊκή γλυπτική όσο και στο φως το οποίο είναι διαρκώς παρόν σε ένα γλυπτό και ανάλογα με τα παιχνίδια του δημιουργεί φόρμα, φωτοσκιάσεις, αντανακλάσεις και εν τέλει ζωή. Ανατρέχοντας σε μόνο μία δεκαετία και συγκεκριμένα αυτήν του 1950 με 1960, μέσα από τους καταλόγους της έκθεσης που διοργάνωσε ο Αλέξανδρος Ιώλας, βλέπουμε ότι πωλήσεις των έργων του Βαγή ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες δολάρια. Οι τιμές είναι καταπληκτικές, αν κάνουμε μία προβολή στη σημερινή χρηματική αντιστοιχία. Ο πολύγνωτος Βαγής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση τόσο για την αμερικάνικη γλυπτική όσο και για την ελληνική. Αυτό εδώ πέρα το αγρίμι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τον ρεαλισμό αλλά και για την τρυφερότητα με την οποία ο γλύπτης αντιμετωπίζει όχι τα συγκεκριμένα αυτά ζώα και αν προσέξετε τα ζώα του Βαγή είναι ανθρωπόμορφα. Το Βαγή τον γνώρισα στα πλαίσια της ελληνικής κοινότητας, ελληνικής κοινωνίας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος εκ πρώτης όψεως δεν σου έδινε την εντύπωση ανθρώπου καλλιεργημένου, μορφωμένου ιδιαίτερα. Είχε έναν πρωταγωνισμό αυθόρμητο και γνήσιο. Λοιπόν, και έκτοτε ερχόταν μου μίλησε για τις δραστηριότητες του, μου είχε πει ότι τότε πρόσφατα είχε χάσει τη σύζυγό του και του είχε στοιχήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο πολύγνωτος Βαγής προσπαθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 να παραχωρήσει τα έργα του στο ελληνικό δημόσιο, αλλά να έρθει και ο ίδιος να παραδώσει μαθήματα γλυπτικής στην Ελλάδα. Παρόλη την επιμονή του, δυστυχώς δεν λαμβάνει καμία απάντηση.
Είχα κάνει προτάσεις σε πολλούς για την δωρεάν μεταφορά των έργων μου και αυτοπροσώπως και δια του τύπου τόσο εδώ όσο και στην Ελλάδα. Αλλά κανένα ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε από πουθενά, γράφει με παράπονο σε συμπατριώτη του. Ποιοι είναι εκείνοι προς τους οποίους απετάθη και έδειξαν τέτοια ασυγχώρετη αδιαφορία για την προσφορά του αυτή, δεν γράφει ο μεγάλος μας γλύπτης. Στο προξενείο ερχόταν διότι γίναμε φίλοι. Δεν πήγαινε επισήμως στον πρόξενο, γίναμε φίλοι. Και τον φαίνεται με εμπιστεύτηκε. Με εμπιστεύτηκε. Είχα μάθει από το φίλο του, το Φραγκίσκο, τον σταφυλοπάτη της Homelines, ότι ήθελε να δώσει τα έργα του στην Ελλάδα. Σε μένα είδε έναν άνθρωπο ο οποίος τον πλησίαζα σαν άνθρωπο και καλλιτέχνη. Και του είπα ότι με ορισμένες διαδικασίες πρέπει να περάσουν από έγκριση αυτά τα έργα για να στεναχαστούν στο δημόσιο χώρο, ας πούμε, που θα ήταν στην ομαρχία της Θάσου. Στις 2 Ιουνίου του 1964 αφήνει την τελευταία του θέληση και την διαθήκη του. «Κληροδοτώ άπαντα τα έργα μου εις των λαών και την κυβέρνηση της Ελλάδος με σκοπόν να τοποθετηθούν εις έναν εθνικών μουσείων και βιβλιοθήκης ανεγερθισωμένης υπ' αυτής κατά προτίμηση εις νήσων Θάσων γενέτηράν μου». Το εξοχικό σπίτι του Βαγή στο Beth Page του Long Island μας είχε δεχτεί πιο χαρούμενα ανάμεσα στα δέντρα και στα λουλούδια εκείνο το απόγευμα. Εκεί ο θησαυρός του ήταν ασφαλισμένος στο υπόγειο. Με πολλή δυσκολία είχε ανοίξει η εξωτερική καταπακτή. Κατεβήκαμε από λίγα σκαλοπάτια στο σκοτεινό υγρό βασίλειο ενός κόσμου που στάθηκε για μένα αποκάλυψη. Θαρρείς ότι ξεθάβαμε ακόμα μια φορά καλλιτεχνικούς θησαυρούς που κοίτονταν αιώνες στην αγκαλιά της ελληνικής γης. Ο Βαγής φώτιζε μπροστά με το κυρί και μας παρουσίαζε ένα-ένα τα έργα του με τόση φυσικότητα, αγάπη και συγκίνηση σαν να μας γνώριζε σε ζωντανά πλάσματα. Ας παρακολουθήσουμε την εκτέλεση της Διαθήκης του Πολύγνωτου Βαγή, ο οποίος αφήνει την τελευταία του πνοή στις 15 Μαρτίου του 1965 στο Νοσοκομείο των Βετεράνων της Νέας Υόρκης. Βασική πρόβλεψη της Διαθήκης ήταν ότι αν εντός μερικών μηνών δεν γινόταν η αποδοχή του κληροδοτήματός του από το ελληνικό κράτος, τότε το σύνολο των έργων του θα περιέχονταν στο Whitney Museum. Η περιπέτεια του κληροδοτήματος του Βαγή, αμέσως μετά το θάνατό του, είναι μία πραγματική οδύσσια. Θα παρακολουθήσουμε όλη την ιστορία μέσα από τα αποσπάσματα των εφημερίδων εκείνης της εποχής. Από άρθρο που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα της Καβάλας, πληροφορούμεθα τα εξής καταπληκτικά. Η Ελλάδα, δηλαδή η αρμόδιοί της, δεν ενδιαφέρεται για την κληρονομιά που της άφησε ο παγκοσμίου φήμης γλύπτης Πολύγνωτος Βαγής. Ήδη όμως κοντεύει να περάσει χρόνος από το θάνατο του καλλιτέχνου και κανείς δεν ενδιαφέρθη έστω να μεταφέρει στην Ελλάδα την συλλογή του Βαγή. Ήδη τα έργα, έπειτα από μακρύ δρόμο εμποδίων, ταξίδεψαν από τη Νέα Υόρκη, πολυχρόνησαν στο τελωνείο του Πειραιά, κινδύνεψαν να σκορπιστούν. Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να κρατήσει μέρος των έργων στην Αθήνα για το Εθνικό Μουσείο και την Εθνική Πινακοθήκη. Ήδη, ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει χαρακτηρίσει αυτή την πράξη του κράτους Ελγίνιον. Ο Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, κύριος Καλλιγάς, ο οποίος παρέδωσε τα έργα εις των Δήμων Καβάλας, εκράτησε δια τας Αθήνας περί τα 10 έργα τα οποία ο κύριος Δημόπουλος εφωτογράφησε. Κατά πληροφορίες από την Καβάλα, τα γλυπτά του Πολύγνωτου Βαγή πρόκειται να μεταφερθούν εκεί. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλεως ενέκρινε την ενοικίαση αποθήκης για την τοποθέτησή των. Τα γλυπτά του Βαγή βρίσκονται αποθηκευμένα στο τελωνείο Πειραιός.
Φυσικά με την ενοικίαση της αποθήκης δεν λύνεται το θέμα, διότι η πρόθεση του Βαγή δεν ήταν να μείνουν τα έργα του αποθηκευμένα, αλλά να τοποθετηθούν σε κατάλληλες αίθουσες για να τα βλέπουν οι φιλότεχνοι. Όπως αναγράφηκε από τον τύπο της εποχής το 1968, φαίνεται ότι στην Εθνική Πινακοθήκη καταλήγουν 10 έργα. Επίσημα, η Εθνική Πινακοθήκη μας διαβεβαιώνει ότι κράτησε 5 έργα. Σήμερα μπορεί κανείς να δει στο site της Πινακοθήκης 2 ψηφιοποιημένα έργα. 10 χρόνια μετά, το 1975, η περιέργεια ενός ανθρώπου οδηγεί στην ανακάλυψη των θαμμένων έργων του Βαγή. Όταν εγκαταστάθηκα στην Καβάλα το 1975, ήθελα να γνωρίσω την πόλη και τελικά κάποια στιγμή με κίνησε το ενδιαφέρον η καπναποθήκη του Δήμου και μπήκα μέσα. Βέβαια, υπήρχε κοντά τότε το γκαράζ του Δήμου, γιατί μπροστά ήταν πραγματικά όλα τα πορευματοφόρα εκεί ήταν συγκεντρωμένα. Ανεβαίνοντας επάνω τέρμα στα σαλόνια της καπναποθήκης, βρήκα μια πόρτα κλειστή, βέβαια, κλειδωμένη με λουκέτο. Είχε μια οπή και προσπάθησα να δω τι υπάρχει μέσα. Και κάποια στιγμή βλέπω κάποια άκρη πεταμένα γλυπτά. Κεφάλαια διάφορα, πορτρέτα ξέρω εγώ και τέτοια. Και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς βρέθηκαν εδώ. Και μετά ρώτησα τον Δήμαρχο και μου είπε ότι υπάρχει κάποια συλλογή. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή βέβαια ενδιαφέρθηκα και το συζητήσαμε στην αρχαιολογική υπηρεσία όπου άρχισα να εργάζομαι με την διευθύντρια του μουσείου, την κυρία Κουκούλη, και αποφασίσαμε να δείξουμε αυτά τα έργα, τέλος πάντων, τι είναι αυτά τα έργα, περί τίνος πρόκειται. Πήραμε τα κλειδιά και πήγαμε να ανακαλύψουμε το θησαυρό που υπήρχε εκεί επάνω. Γιατί υπήρχαν και αρχεία. Και από τα αρχεία χάθηκαν πολλά πράγματα, σίγουρα. Γιατί τότε είχαμε δει χαρακτικά του Πικάσο. Μερικά χαρακτικά τα είχε αγορασμένα ο ίδιος ο Βαγής, ας πούμε. Τα οποία το εκ των υστέρων δεν βρέθηκα ξανά. Τα γλυπτά όλα ήταν χήμα ήταν. Εκτός από μια κούτα που βρήκα που ήταν αυτά τα μικρά που σας είπα που έχουν εκτεθειμένα στο αυτό που ήταν μέσα εκεί. Πόσα ερωτήματα μένουν μέχρι σήμερα αναπάντητα και πόσες ατυχείς συγκυρίες διατηρούνται. Κατάλογος υπήρχε, δεν ξέρω τι κατάλογος ήταν αυτός. Μόνο ο κατάλογος δεν είχε καταγεγραμμένα τα πάντα. Είχε τα μεγάλα έργα μόνο αυτός ο κατάλογος. Πρέπει να υπάρχει. Τον είχα δει δηλαδή, εντάξει. Εγώ δεν τον πήρα εγώ στο χέρι μου. Και δεν είναι καταγεγραμμένα όλα. Και από ό,τι μου είπανε ότι έχουν δει τέτοια έργα σε πολλά σπίτια της Καβάλας, επειδή δεν είχαν καταγραφεί. Το είπε κάποιος αρχιτέκτονας γνωστός, ας πούμε, ότι λέει, όταν είδε, ας πούμε, τα αυτά, λέει, τι έχουν δει, λέει, σε σπίτια της Καβάλας, μου είπε τότε. Αλλά δεν μπορώ να πάρω όρκο, δεν ξέρω. Πρώτη προσωρινή έκθεση του Βαγή στην Καβάλα, 13 χρόνια μετά τον θάνατό του. Και πήγαμε, κάναμε μια επιλογή έργων, εν πάση περιπτώσει, σκονισμένα τα πάντα κτλ. Και δεν φαινόταν κάποια έργα από τη σκόνη, γιατί πάρα πολλά χρόνια είχαν μείνει εδώ έτσι. Και έγινε στη Καβάλα, στο διοικητήριο, την οργάνωση Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στο φοαγέ του διοικητηρίου. Είναι τεράστιος χώρος. Πραγματικά εκεί τα καθαρίσαμε τα έργα. Κάποια γύψη να συμπληρώσαμε, κάτι σπασμένα αυτά, τέλος πάντων, κομμάτια που υπήρχαν. Και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, μεγάλη έκθεση, γύρω στα 80 κομμάτια νομίζω ότι ήταν. Και μετά τι? Κάπου εκεί τελείωσε η ιστορία, ας πούμε, με τον Πολυβδομή, ξαναπήγαν πίσω τα έργα. Και εκεί που ήταν, στην καπναποθήκη, εκεί που ήταν αφημένα. Όπου έσταζε και από πάνω, έκανε και μεγάλη ζημιά σε κάποια γύψινα, τέλος πάντων. Μείνανε για πολύ καιρό αμπαλαρισμένα κάπου εκεί. Και μετά πήρα εγώ τα έργα για την ποταμιά, έμειναν τα υπόλοιπα εδώ, τα υπόλοιπα. Όταν ήρθε ο χρόνος, ας πούμε, που ανακαινήθηκε εδώ το κτίριο που αγόρασε ο Δήμος, στήσανε την έκθεση. Δεν ήταν μόνο το Μουσείο Βαγή, ήταν Μουσείο Βαγή και Λαογραφικό μαζί.
Βρισκόμαστε στην αίθουσα που υπάρχει η συλλογή και έχει αρχίσει ήδη η τοποθέτηση των έργων του πολύγνωτου Βαγή, καθώς και ένα κομμάτι από το αρχαιακό υλικό. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που μέσα από τη Διαθήκη του Βαγή υπάρχουν τα έργα του και του αρχείου του μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καβάλας και ευελπιστούμε όλο αυτό να βοηθήσει στην ανάδειξη του πολύγνωτου Βαγή, ενός γλύπτη που ήταν γνωστός ως ο Έλληνας της Διασποράς ή ο Αμερικάνος καλλιτέχνης, ώστε να αναδειχθεί το έργο του. Η ιδέα που σας δίνω τώρα υπεύθυνα είναι ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα, ίσως και 5-10 ετών, όπου έπρεπε να σκεφτούμε πού θα τα πάμε, γιατί ήταν σε μία αποθήκη ακόμα, δεν είναι έτσι, στην Καβάλα. Όλα αυτά θέλουν έξοδα, δεν είναι έτσι. Έχω γράψει αυτό το βιβλίο για το Βαγή, μια περίληψη της ζωής του στην Αμερική και τον είχα γνωρίσει, ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, δεν είχε καμία ήηση, καμία ψευτοπερηφάνεια για το έργο του, επίστευε στην αξία του. Λοιπόν, και τότε γεννήθηκε η ιδέα μέσα μου να αξιοποιήσουμε το έργο να προβληθεί και στην Ελλάδα. Σε αυτό ο πρέσβης, επειδή έπρεπε θα χαθούν τα έργα κάποια στιγμή και δεν θα γίνει τίποτα, και επειδή το γνώριζε προσωπικά, ας πούμε, τον, και μεσολάβησε και ο ίδιος για όλη την ιστορία αυτή για να γίνουν οι διαθήκες κτλ. Αυτός ενδιαφέρθηκε όταν ήταν διευθυντής των αποδήμων στη Διεύθυνση Αποδήμων του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτός τα έκανε όλα. Αλλιώς ποιος θα ενδιαφερόταν, κανένα τέτοιο. Και γι' αυτό βρέθηκε αυτή η ευκαιρία και έγινε το πρώτο μουσείο, τουλάχιστον βγήκε λίγο προς τα έξω. Αλλά από εκεί και πέρα. Η νέα αίθουσα Βαγή στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Καπναποθήκη της Καβάλας δεν έχει ακόμα ανοίξει. Τα εγγένεια τοποθετούνται περίπου μέσα στο 2022. Το αρχείο δεν έχει ψηφιοποιηθεί και δεν είναι προσβάσιμο σε ερευνητές και σε μελετητές. Είναι κρίσιμη παράμετρος για να ανακαλυφθεί ξανά ο καλλιτέχνης και να αποκτήσει επιτέλους τη θέση που του αρμόζει στην καλλιτεχνική ιστορία του τόπου. Για να καταλάβει κανείς τη θέση του αυτού του γλύπτη στην αμερικάνικη τέχνη, Recent Work by American Sculptors. Διαβάζουμε πως η επόμενη έκθεση είναι αφιέρωμα στον Πάμπλο Πικάσο και μέσα οι σύγχρονοι Αμερικάνοι γλύπτες. Τα πιο γνωστά ονόματα είναι προφανώς ο Αλεξάντερ Κάλντερ, ο Ιζάμου Νογκούτσι, ο Ιαπωνοαμερικανός, ο Ντέιβιτ Σμιθ, και μέσα σε αυτούς όλους ο πολύγνωτος Βαγής με δύο μάλιστα γλυπτά, Standing Woman, Όρθια γυναίκα, και Marilyn Sedar. Το αρχείο του πολύγνωτου Βαγή περιλαμβάνει προσωπικά του αντικείμενα, εργαλεία του, βιβλία, περιοδικά, έγγραφα αλληλογραφίας με διευθυντές μουσείων και εκθέσεων στις οποίες είχε συμμετάσχει, έγγραφα αναγνώρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του και πολλά άλλα. Εκείνο το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε βρει και εκθέτουμε μία ιδιόχειρη επιστολή στη γαλλική γλώσσα του περίφημου Τζόρτζιο Ντικήρικο, μία επιστολή κριτική προς τον πολύγνωτο Βαγή. Αλλά εδώ πέρα αυτά που λέει και μάλιστα στα γαλλικά, του το απευθύνει τον Απρίλιο του 1937, είναι καταπληκτικά. Λέει, θεωρώ τον Βαγή έναν από τους πιο μεγάλους γλύπτες καλλιτέχνες της εποχής μας. Έναν καλλιτέχνη ποιητικό και μυστηριώδη. Την επιθυμία του να στεγάσει ένα μεγάλο μέρος του έργου του στη γενέτειρά του, την ένιωσα σαν ιερό χρέος. Σαν ευχή και κατάρα μαζί, που δεν με άφησε να ησυχάσω ως ότου. Τη δω να γίνεται